Εδώ βλέπουμε τη θήκη λαμπριντικού σε ένα πλυντήριο πιάτων. Λαμπριντικού και απορριπαντικού. Εδώ μπαίνει η σκόνη η ταμπλέτα, εδώ μπαίνει η πρόκληση. Εδώ τώρα είναι η θήκη του λαμπριντικού. Τη γεμίζουμε όπως βλέπετε εδώ από την τρύπα. Και μας βγάζει λαμπριντικό λίγο στο τελευταίο ξεύγαλμα, ώστε στο στέγνωμα να είναι να μην κρατήσουν τα ποτήρια πολύ νερό πάνω και να στεγνώσουν καλύτερα και θεωρητικά να γυαλίσουν. Μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε αυτή την ποσότητα χρησιμοποιώντας ένα κέρμα. Τα περισσότερα έχουν αυτή τη ρύθμιση. Έχει εδώ μία σχισμή, βάζουμε ένα κέρμα και το γυρίζουμε αριστερά ή δεξιά, λέει η ένδειξη, ανάλογα με το αν θέλουμε να αυξήσουμε την ποσότητα που βγάζει λαμπριντικό μέσα στο πλυντήριο ή να τη μειώσουμε. Αν βγάζοντας ένα ποτήρι μετά το πλυντήριο πιάτων, μετά το πλήσιμο, βγάζοντας ένα ποτήρι έξω και βάζουμε, 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 βάλουμε νερό και δούμε ότι μας κάνει σαν σαπουνάδα πάνω πάνω και είμαστε σίγουροι ότι δεν φταίει η σκόνη και δεν μας αφήνει κατάλοιπα, σημαίνει ότι είναι πολύ το λαμπριντικό μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα σφίγγοντας στο δεξιά στο συγκεκριμένο. Ή, αν δούμε ότι μας είναι θολά και μένουν νερά και δεν στεγνώνουν καλά, μπορούμε να το αυξήσουμε γυρίζοντας αριστερά. Και έτσι θα έχουμε περισσότερη ποσότητα λαμπριντικού και θα στεγνώνουν καλύτερα, αλλά να σιγουρευτούμε όμως ότι δεν θα μας αφήνει πάνω στα ποτήρια κατάλοιπα λαμπριντικού και μας κάνει σαπουνάδα μετά το κλείσιμο, το ποτήρι. Όπως βλέπετε, υπάρχει και αρρύθμιση πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Δεξιά σφίγγει και βγάζει λιγότερη ποσότητα. Αριστερά στο 6 βγάζει περισσότερη.